Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. Welcome για τους αγγλόφωνους φίλους και φίλες μας και για τους ισπανόφωνους. Don't test a la biblioteca. Ειλικρινά το εκτιμώ, με έχει συγκινήσει απίστευτα πολύ που για δεύτερη φορά προτίμησε σε εμένα και όχι κάποιο gaming video που ένας μέσα σε ένα μικρό τετραγωνάκι τόσο δα παίζει ένα παιχνίδι που μπορείς να το παίξεις εσύ μόνο στο σπίτι σου. Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν θα ολοκληρώσουμε την επανάληψη που ξεκινήσαμε ώστε το καλοκαιράκι να δούμε την τρίτη ταινία Deadpool ή όπως λέγεται τώρα Deadpool και Wolverine, το οποίο ταυτόχρονα και με χαροποιεί αλλά και με ανησυχεί. Σήμερα όμως θα διασκεδάσουμε και θα αποδομήσουμε το σουπερηρωικό είδος μαζί με την δεύτερη ταινία Deadpool, η οποία όπως θα δείτε στη συνέχεια κρύβει ένα μήνυμα που λίγοι έχουν πάρει χαμπάρι εκεί έξω. Αλλά και ένα plot twist που λίγοι το έχουν πάρει χαμπάρι εκεί έξω. Εσείς τώρα πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά, πάρτε τη φαγητάρα σας ή φτιάξτε την καφεδάρα σας στην ολοκένουργια Tom & Chill κούπα. Αν δεν έχεις μία από αυτές, πήγαινε κάτω στο link της περιγραφής για να κάνεις μία δική σου και ετοιμαστείτε γιατί φύγαμε! Πριν ξεκινήσω να σου πω αν είσαι καινούριος ή καινούρια και σου αρέσει το υλικό που βλέπεις αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχάσεις το τέλος του βίντεο ή όποτε γουστάρεις εσύ να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής για να είσαι στην παρέα μας συνεχώς. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που στηρίζουν με τον πηγικίνη τους την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Ξεκινάμε. Ρε στο τρελή, ρε! Γιατί ρίχνετε spoilers για άλλες ταινίες? Και αν κάποιος πήγε και είδε κατευθείαν τον Deadpool 2 και δεν είδε πρώτα τον Logan, τι φάση του, το χαλάσα το λό! Εντάξει, είπαμε troll, αλλά να υπάρχει και ένα όριο. Εάν ήδη δεν έχετε καταλάβει τι κάνει ο Deadpool ξαπλωμένος πάνω σε 7 βαρέλια με βενζίνη καπνίζοντας, προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Και προσπαθεί να αυτοκτονήσει διότι έχει πάθει κατάθλιψη. Όπα, λάθος, διορθώνω. Γιατί η κατάθλιψη, όπως είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, έχει ήδη. Απλά τώρα αυξήθηκε κατά πολύ το ποσοστό διότι έχασε και την Βανέσα. Spoiler alert. Αλλά εδώ αυτοί κάνουν για άλλες ταινίες, εγώ θα κολλώσω. The hairy motherfucker ups the ante by dying. Ναι, σε περίπτωση που δεν κατάλαβε κάποιος ότι ο Logan πέθανε στην τελευταία του ταινία από το διακοσμητικό, είπε να το σιγουρέψει και να το πει κιόλας. Μην ξεφύγει από κανέναν. Boom! Spoiler alert. Ναι, καλά, wait, εντάξει, τώρα είναι αργά. Τέλος πάντων, είναι πολιτική της ταινίας το spoiler από ό,τι φαίνεται, παιδιά, διότι κάνει το ίδιο και στον ίδιο του τον εαυτό. Well, guess what, Wolby? I'm dying in this one too. Χρησιμοποιεί δηλαδή το spoiler σαν εργαλείο για να κρατήσει τον θεατή σε αγωνία καθ' όλη τη διάρκεια της, γιατί τώρα ξέρεις ότι ο πρωταγωνιστής σου δεν είναι αθάνατος. Θα πεθάνει ρε παιδί μου κάποια στιγμή 1000% και έχεις αγωνία να δεις πώς γίνεται αυτό και γιατί. I'd gone international, taking out mass murderers, gangsters, unspeakable monsters. Και πάμε στο παρελθόν, γιατί όπως καταλάβατε ο Deadpool για κάποιο λόγο σε αυτή την ταινία, παιδιά, έγινε vigilante. People nobody would touch, except me. I'm gonna touch them all over. Χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος γι' αυτό, γενικά υπάρχει κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ στη συγκεκριμένη ταινία, πως προσπαθεί Sony και Ντε να φέρει τον Wade Wilson, τον πληρωμένο δολοφόνο Wade Wilson, που έγινε κατά λάθος super, να τον φέρει προς την μεριά του ήρωα, να τον σπρώξει, παιδί μου, με το ζόρι, το οποίο το θεωρώ άστοχο και λάθος. Λοιπόν, δείτε εδώ πέρα, αλλά πριν ξεκινήσει το killing spree, πρέπει να υποθεί η λέξη κλειδί, κυρίες και κύριοι, μάλλον η φράση κλειδί. But I did take 8th grade Spanish, so donde esta la biblioteca, which literally translates to I don't bargain, pumpkin fucker. Ναι, τώρα ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Κάτ, ρε παιδιά, τα μάτια μου, ρε. Πάλι κανένα εξάμεινο θα κάνω για να σβήσω αυτή την ανάμνηση από το μυαλό μου. Πάμε παρακάτω. We all need a sense of belonging. We all need a genuine sense of home, a place. I want to become a contract killer. I'm sorry. What did you say? Ωπα ρε, εντάξει, όλοι έχουμε όνειρα, αλλά από ταξιτζής, δολοφόνος, πού ακούς και πού τα έχει δει αυτά ο τύπος. Ελπίζω τουλάχιστον να μην κάνει και το μαλλί μου η Κάνα, γιατί δεν αντέχω να το ξαναδώ αυτό το θέμα στη ζωή μου. Αλλά εδώ θέλω να σας πω, παιδιά, πως από αυτή τη στιγμή και μετά, ένας από τους μεγαλύτερους villains αυτού του σύμπαντος ξεκινά να δημιουργείται. Θα καταλάβετε τι λέω, περιμένετε. Kiss me like you miss me, Red. Well, come here.
Αν θα του λείψεις, θα του λείψεις και μάλιστα πάρα πολύ, Βανέσα, γιατί όπως έχουμε πει σε παλαιότερα βίντεο, ο πρωταγωνιστής μας μπορεί να είναι αθάνατος, άτρωτος στην ουσία δηλαδή, όμως τα αγαπημένα του άτομα δεν είναι. Και εκεί ακριβώς θα χτυπήσει το σενάριο. Η κακή μας, ήθελα να πω. Happy anniversary, baby. It's a skee-ball token. That's genuine, high-grade lead. Αυθεντικός, ποιοτικός μόλυβδος, λέει εδώ Wade, για το νόμισμα που κάνει δώρο στη Βανέσα, μία πληροφορία που θα είναι πολύ χρήσιμη για τη συνέχεια της ταινίας. Κρατήστε τη. Και μας άφησε χρόνους η Βανέσα πάπαλα, να είχαμε κι άλλη. Με άλλα λόγια, άλλη μια ταινία Deadpool που εξαφανίζει τη Βανέσα σχεδόν με το καλημέρα και συν τις άλλες τη χρησιμοποιεί κιόλας σαν κίνητρο για τον πρωταγωνιστή μας. Ρε παιδιά, κάτι καινούριο να δούμε. Και να το πάλι το νόμισμα. Ένα νόμισμα, παιδιά, που στην ουσία προωθεί την πλοκή χωρίς να το καταλαβαίνει ενσυνείδητα τουλάχιστον ο θεατής. Η τεχνική αυτή που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη ταινία και πολλές άλλες δηλαδή, ονομάζεται MacGuffin. Μία σεναριακή τεχνική που βοηθάει στην εξέλιξη της ιστορίας. Ένα αντικείμενο για το οποίο νοιάζονται πολύ οι χαρακτήρες μας ή ο χαρακτήρας μας στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δεν νοιαζόμαστε και τόσο εμείς σαν θεατές. Όπως κάνει το νόμισμα εδώ πέρα, παιδιά, το οποίο έχει τον στόχο, έχει την αποστολή να μην μας αφήσει να ξεχάσουμε γιατί ο Deadpool είναι όπως είναι στο σήμερα και γιατί τα κάνει όλα αυτά που θα κάνει. Επίσης, είναι και μία ένδειξη, ένας ψήθυρος στο μυαλό του θεατή ότι ακόμη ο πρωταγωνιστής μας βρίσκεται στο παρελθόν. Το MacGuffin, παιδιά, μπορεί να είναι ένα πολύ σημαντικό αντικείμενο το οποίο παραμένει σημαντικό μέχρι το τέλος, μπορεί να είναι ένα ασήμαντο που μετά γίνεται σημαντικό ή ένα ασήμαντο που παραμένει ασήμαντο, ανάλογα την περίπτωση. Εδώ βρισκόμαστε στη δεύτερη. I heard the news, sweetie. I'm very sorry, I am. Πραγματικά, παιδιά, θέλω λίγο να μπείτε στη θέση του Deadpool. Λοιπόν, είσαι ένας αθάνατος τύπος που πλέον δεν έχεις καν το μοναδικό πράγμα το οποίο σου δίνει δύναμη να σηκωθείς το πρωί από το κρεβάτι. Ή να μην σηκωθείς, ανάλογα τα κέφια. Τέλος πάντων, καταλάβατε όμως τι θέλω να πω. Κρατήστε το, γιατί πρέπει να δούμε και άλλα πραγματάκια και θα το αναπτύξουμε αυτό που μόλις είπα λίγο αργότερα. Pain teaches us who we are, we. Sometimes it's so bad, we feel like we're dying. But we can't really live till we die a little, can we? Μεγάλη κουβέντα εδώ από τον θηλυκό Ray Charles, κυρίες και κύριοι. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να πεθάνει έστω και λίγο. Και θα το μελοποιήσω εγώ για να βγάλω το ηθικό δίδαγμα που κρύβουν από πίσω τους και οι δύο ταινίες Deadpool. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την σκέψη ότι κάποτε θα πεθάνει. That's the most beautiful thing I've ever heard. You're absolutely right. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Όλο το νόημα της ζωής, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είτε το αποδέχεστε είτε όχι, βρίσκεται στον θάνατο. Αυτός σε κάνει να ζεις την κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία. Αυτός σου δίνει το κίνητρο, το suspense. Δείτε το λίγο όλο αυτό σαν ένα video game, ρε παιδιά. Δείτε την ζωή σαν ένα video game. Εάν το παιχνίδι που παίζεις είναι πανεύκολο, ξέρεις πως ό,τι και να κάνεις δεν πρόκειται ποτέ να χάσεις. Άρα μετά από λίγο καιρό χάνεις το ενδιαφέρον σου για αυτό. Το παρατάς, βαριέσαι. Εάν όμως γνωρίζεις ότι είναι δύσκολο αυτό το παιχνίδι, γνωρίζεις δηλαδή πως μία λάθος κίνησή σου θα σου κοστίσει και θα χάσεις, τότε εθίζεσαι μαζί του, αποκτά αυτομάτως όλο το κόνσεπτ ενδιαφέρον. Γι' αυτό το λόγο, ο Wade Wilson, ο οποίος ξέρει ότι δεν πεθαίνει με τίποτα, έχει χάσει εντελώς το ενδιαφέρον του για τη ζωή. Και σε αυτή την ταινία, κυρίες και κύριοι, εκτός των άλλων, βλέπουμε και τον Wade Wilson σε ρόλο αστικού λεωφορείου να εκτελεί συνεχώς δρομολόγια, πραγματικό κόσμο, παράδεισο. Your heart's not in the right place. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί με τίποτα να κάνει σωστά τη δουλειά. Ή αλλιώς, όπως το λέει ο πατέρας μου συχνά πυκνά, ούτε να σκοτωθείς δεν ξέρεις. I'm terribly sorry for your loss, Wade. You are broken. Oh God. Όπα, παιδιά, όπα λίγο. Τι παίχτηκε με τον κολό σου, τι έγινε, έκανε δίαιτα, ξεκίνησε personal. Γιατί δείτε τη διαφορά από την πρώτη ταινία. Είναι λες και στην πρώτη ταινία ήταν στον όγκο και τώρα είναι στη γράμμωση. Είδες άμα διπλασιάζεται το budget πώς αλλάζουν τα CGI, ε. Να σας πω, μιας και σας έπιασε το κουβαρταλίκι, μήπως να φέρνατε πίσω και κανέναν από τους γνωστούς X-Men. They can't just dust off one of the famous X-Men. How about that Potts with the giant pigeon wings? What do those do anyway? Carry him 3 feet off the ground to snatch up the nearest muffin crumb? Α, εντάξει, παιδιά, εντάξει. Με 110 εκατομμύρια budget, παιδιά, μόνο κάμεο μπορείς να τους έχεις, το καταλαβαίνω. Ρε εσείς εκεί στη Fox, τι τσίπηδες είστε ρε. 800 εκατομμύρια δολάρια σχεδόν έβγαλε η πρώτη ταινία με 58 εκατομμύρια budget και πάτε και δίνετε για τη δεύτερη μόνο 110. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, ουστ! Για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
Δεν το σηκώνω. Δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα, ρε. Τα έχει Disney τώρα τα δικαιώματα. Ουστ, ουστ, ουστ. I should have led you in a self-pitying mess I found you in. Και θέλω λίγο να σας πω εδώ πέρα πώς βλέπω εγώ την σχέση αυτή που έχει ο Deadpool με τους X-Men και τους τρεις δηλαδή που βλέπουμε σε αυτή την ταινία. Που τι X-Men, οι δύο από τους τρεις είναι γυναίκες, στο περίπου. Anyway, πιστεύω παιδιά πως ο Κολόσσος και η παρέα του στην πραγματικότητα δεν νοιάζονται τόσο πολύ για τον Deadpool, αλλά τον φοβούνται. Είναι αυτό που λένε κράτα τους φίλους σου κοντά και τους εχθρούς. Πιο κοντά. You are unwell. I'm sticking my neck out bringing you here. Ο Κολόσσος λοιπόν ξέρει πολύ καλά πως να σκοτώσει τον Deadpool δεν μπορεί και επειδή δεν γίνεται, αλλά και να γινόταν δεν θα το έκανε γιατί δεν είναι δολοφόνος. Άρα αυτό που προσπαθεί να κάνει, λέω εγώ, είναι να τον προσιλητήσει στους X-Men, να τον βάλει δηλαδή στον ίσιο δρόμο, γιατί θεωρεί πως πολύ εύκολα ο Wade Wilson μπορεί να μετατραπεί σε έναν μεγάλο villain. Και ποιος δεν το πιστεύει δηλαδή. Και μιας και είπα villain, ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τον villain της ταινίας μας, τον Cable, που τον υποδιέται ο πολιούχος της Marvel, Josh Brolin, που μετά τον Thanos είπε να βαρέσει διπλοβάρδια στη Marvel και να παίξει και έναν δεύτερο κακό. Εν τω μεταξύ, δείτε τον κορμοστασιά, σαν τον εισβολία. Ο οποίος Cable έχει τη δυνατότητα να γυρνάει πίσω στον χρόνο με ένα ρολογάκι που έχει στο χέρι του και επέλεξε να γυρίσει στην εποχή του Prime Deadpool. Το γιατί είναι ηλίθιο, θα το δούμε στη συνέχεια, το κοροδεύει και ο ίδιος ο Deadpool. Προς το παρόν πάμε να δούμε την πρώτη αποστολή του Deadpool ως X-Man. Trainee! Ναι, ναι μωρέ, εντάξει, του εκπαιδευόμενου X-Man ήθελα να πω. Κομπλεξική. Get away from me! You wanna f***ing die! Και εδώ έχουμε επισήμως το χειρότερο πράγμα αυτής της ταινίας, τον... Firefist. Μάλιστα, τον Firefist. Να σας πω κάτι όμως ρε παιδιά. Δεν είναι δίκιο αυτό, γιατί στα αγγλικά όλα τα ψευδόνυμα από τους σούπερ ήρωες ακούγονται γαμάτα. Φανταστείτε το λίγο, αυτή η ταινία να ήταν ελληνική και να έπρεπε τα ονόματά τους να ήταν ελληνικά. Πώς θα λεγόντουσαν? Αυτός εδώ θα λεγόταν ο Γροθοφωτιάς. Αυτή εδώ αρνητικό ηχητική εφηβική κεφαλή. Αυτός εδώ ο Καλώδιος. Και αυτός εδώ θα ήταν ο νεκροστοιχηματίας. Άλλα για σου, ακριβώς έτσι θα καταλήγει η φάση. Μόνο ο Κολοσσός παιδιά θα την κλειτώνει επειδή το όνομά του είναι ξεκάθαρα κλεμμένο από αυτόν της Ρόδου. Come quietly, or there will be trouble. You stole that from RoboCop. From RoboCop. Just stand down. Άσε μας ρε ταινία τώρα δηλαδή. Αυτό το πράγμα βρήκες για να ενώσεις τον πρωταγωνιστή με τον μικρό. Σοβαρά τώρα, τον RoboCop. 14 ετών είναι, όχι 44. What's that do? Power damning collar. Shuts down all mutant abilities. Can't get it off. Α, μάλιστα, κολάρα που απενεργοποιούν τις σούπερ δυνάμεις του αλλονού. Και να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν βάζατε ένα τέτοιο και στον Ajax στην προηγούμενη ταινία ρε παλικάρια και τον αφήνατε ένα σουλατσάρι από εδώ και από εκεί, ε? Τι νομίζω ότι το ξέχασα, τσουτσουνιά και μόνο το βράδυ θα σας παίρνω. Those guys hurt you? Who? Both of them? Και μέχρι εδώ, παιδιά, είμαι κομπλέ. Δηλαδή, μέχρι εδώ που ο Deadpool δείχνει να ενδιαφέρεται για τον μικρό όταν καταλαβαίνει ότι τον κακοποιούσαν οι υπάλληλοι του Shutter Island και θέλει να τον βοηθήσει, είμαι οκ. Okay. Το μετά είναι που με χαλάει. Γιατί μετά ο Wade μπαίνει φυλακή με τον μικρό τελικά, του φοράνε και αυτού νου το κολάρο και αρχίζει να αργοπεθαίνει. Αφού όπως εξηγήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο που κάναμε, δεν έχει γίνει καλό ο καρκίνος του, αλλά έχει γίνει σούπερ καρκίνος. Toilet paper is plenty fine appetizer, but then Huggies natural care wet wipes. Αυτός εδώ παιδιά που βλέπετε με την κιλούμπα και το καπέλο είναι ο Matt Damon παιδιά, ναι όντως. Και είναι τόσο καλά μεταμφιεσμένος που ούτε καν όσοι ήταν στο σετ δεν κατάλαβαν πως είναι αυτός. Και τώρα θα αναρωτιέστε γιατί ένας τόσο μεγάλος ηθοποιός να παίξει έναν τόσο μικρό και ασήμαντο ρόλο. Γιατί παιδιά είναι κολλητός του Ryan Reynolds. Ένα βράδυ λοιπόν συζητούσαν για την ανεπάρκεια του χαρτιού υγείας στον καθαρισμό του πισινού και του λέει ο Ryan Reynolds γιατί δεν το βάζουμε στην ταινία. Και το έβαλαν. Έτσι γιατί μπορούν. Always wanted a real super suit. What happened? When was the last time you saw a plus size superhero? Never. The industry discriminates. Ναι, παρόλο που αυτό το παιδί υποτίθεται πως έχει δει RoboCop, μάλλον δεν έχει δει ούτε απίθανους, ούτε Kung Fu Panda, ούτε υπερέξι. Αδερφέ, θα σου πω εγώ, δεν φταίνε τα κιλά, δεν φταίνε καθόλου τα κιλά, μάλλον φταίει ότι γενικά δεν το έχεις. Υποκριτικά εννοώ. Δεν ξέρω ποιο τζιμάνι, παιδιά, τον Κάστερ αυτό το συγκεκριμένο ηθοποιό. Δηλαδή, είδε αυτό το παλικαράκι και λέει αυτός είναι μας κάνει, αλλά πρέπει να απολυθεί τώρα. Γιατί αυτός ο ηθοποιός είναι ένας από τους λόγους που δεν με τρελαίνει η δεύτερη ταινία Deadpool που δεν θα ζητήσω να την ξαναδώ. Μου σου πάει τα νεύρε φάτσα του, παιδιά, δεν μπορώ. Fuck hates mutants. Less of the wicked are healed by my hand.
Και ακούστε εδώ τι γίνεται. Στο theatrical cut, αυτό που έπαιξε δηλαδή στους κινηματογράφους, η φάση του Fire Fist μέσα στο ίδρυμα προβάλλεται ως flashback. Αυτό που βλέπουμε εδώ δηλαδή. Ως ανάμνηση του μικρού δηλαδή. Ενώ στο super duper cut, όπως λέγεται το εναλλακτικό που υπάρχει, το director's cut να πούμε, αν και δεν είναι ακριβώς κάτι τέτοιο, όλη αυτήν την σκηνή την βλέπεις κανονικότατα να γίνεται μπροστά στα μάτια σου. Και έχει σημασία αυτό που λέω, παιδιά, γιατί στο δεύτερο cut δίνεται πιο μεγάλη έμφαση στη φράση «Ευλογημένοι είναι οι κακοί που θεραπεύτηκαν από το χέρι μου» που λέει ο Κεφτές. Μια φράση που θα αποδειχθεί πολύ σημαντική προς το τέλος της ταινίας. Άρα, καλό θα ήταν να τις δώσεις, ρε παιδί μου, πολύ βάση. Κάτι που δεν γίνεται στο κανονικό. Fun fact about the ice box, but no one's ever seen it. They keep a monster in the basement. Ρε, παλικάρια, τελικά όμως αποφασίστε. Ο Deadpool ξέρει για το ice box ή δεν ξέρει? Γιατί λίγο πριν δεν ήξερε καν τι κάνει το κολάρο που φόρεσα στο μικρό. Κάποια πράγματα δεν κολλάνε. Ας κρατήσουμε όμως τον τεράστιο τύπο στο υπόγειο, γιατί θα χρειαστεί και σε εμάς και στον μικρό σε λίγο. Find the biggest guy and make him your... ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, αλλά αν πω ότι στεναχωρήθηκα που έφαγε μπουνιά ο γροθοφωτιάς, θα πω ψέματα. Εκεί είμαστε και την καταλύσει, ρε. Αχ, πείτε μου όμως ότι δεν θα ξανασηκωθεί και ότι ησυχάσαμε. This table needs a wipe down. Όχι, ξανασηκώθηκε το φελέκι μου μέσα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Α, τον υποστούμε. Άντε, γεια σας, ε. He's my friend. We're not friends. You're about to get snapped. Ναι, φορά κι άλλοι, ναι ρε. Τώρα δεν είναι σωστό που χαίρομαι, μωρέ! Είναι μικρό παιδί! Σοβαρέψου, μωρέ! Και εμείς έτσι ακριβώς ήμασταν, αλλά για σένα! We're not partners, we're friends. This doesn't end with us riding into the sunset, it ends with me dying of cancer. Μπράβο, ρε, Deadpool! Άντε με τη βδέλα να πούμε! Κόψε το βήχα να τελειώνουμε του μαλακισμένου! Όπα, να το πάλι το νόμισμα. Μην ξεχνάμε γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Deadpool. Και το τονίζω γιατί στο τέλος του βίντεο θα έχει plot twist. Από εμένα, όχι από την ταινία. Περιμένετε. Κάντε στην πάντα όμως όλοι, παιδιά, γιατί στη φυλακή έσκασε ο καλώδιος. Να, είδατε τι, στα ελληνικά δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Σαν ονομασία μαγαζιού ηλεκτρολόγου ακούγεται. Ρε παιδιά, συγγνώμη, εσείς στο σχεδιαστικό λέω, οι designers, στον Cable, γιατί βάλατε μισή κάπα? Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν λέω, ωραίο είναι αισθητικά, αλλά γιατί μισή? Ποια είναι η χρηστικότητα αυτής της επιλογής? Γιατί εδώ μιλάμε για στρατιώτη από το μέλλον, όχι για πασαρίλα του Γαβαλά. Και ο αθάνατος παζαρχή, παιδιά, είναι και πάλι ελεύθερος. Μπορεί βέβαια αυτή τη στιγμή να τον βλέπετε να είναι σαν σίγμα τελικό, αλλά... Hello, superpowers. Εγώ πάντως προτιμώ 200.000 φορές αυτό που λέει στο super duper cut ο Wade εδώ πέρα. Donde esta la biblioteca? Ναι, ρε φίλε, ναι, αυτό είναι. Πολύ καλύτερο. Είναι ένα είδους callback. Δεν καταλαβαίνω γιατί να επιλέξεις το Hello Superpower στο θεάτρικα. Δηλαδή, τι φοβήθηκαν, μη δεν καταλάβει το κοινό γιατί σηκώθηκε ο Deadpool. Μη τα φοβάσαι αυτά, ρε φίλε. Το Deadpool φτιάχνεις, όχι το Morbius. Who are you? I'm Batman. Σίγουρα είσαι ο Batman, αλλά με γιου και δύο τι. Όπλο από το μέλλον με ποτενσιόμετρο από κονσόλα έχω το 90, πρώτη φορά βλέπω. Εκτός κι άμα του χάλασε και βρήκε ανταλλακτικό στο παρελθόν. Εντάξει, εκεί πάω πάσο. Ναι, ρε παιδιά, ναι, γαμάτη ιδέα με το μαγνητικό όπλο να επιστρέφει στον Cable, μαζί σας είμαι, αλλά μην το χρησιμοποιώ ποτέ να είναι, γιατί λίγο πριν έκατσε και τον πυροβόλησε ο Deadpool με ακριβώς αυτό το όπλο. Εκείνη την ώρα θα μπορούσε να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και εκεί που πάει να τα παρατήσει ο Deadpool, να αφήσει τον εαυτό του να χάσει, ρε παιδί μου, εμφανίζεται το νόμισμα για να του θυμίσει γιατί ακριβώς πράγμα παλεύει. Και σε εκείνον και σε εμάς δηλαδή. Αν και φαίνεται σαν να μην έχει και τόσο μεγάλο κίνητρο ο πρωταγωνιστής μας αυτή τη στιγμή. Τι λέτε, ο μικρός? Why are you protecting the kid? Όχι, ρε παιδιά, όχι. Το λέω ξεκάθαρο, άνθρωπος. Δεν είναι καθόλου αυτό το κίνητρο. Τελικά όμως, ρε παιδιά. Τι είναι? Μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθετε. Something to remember you by. Give me that back.
Και ο Cable του τσιμπάει το νόμισμα. Σημαντική λεπτομέρεια, να την θυμάστε. Όπως και να πούμε εδώ πέρα, γιατί δεν το έχουμε πει τόση ώρα, ότι ο Cable κυνηγάει να σκοτώσει τον Fire Fist, γιατί στο μέλλον σκοτώνει την οικογένειά του. Τώρα, μην αρχίσετε να ρωτάτε το αν έχει άλλες επιπτώσεις στο μέλλον αυτό, επειδή συναναστρέφεται με άλλα άτομα κτλ. Κτλ. Από το παρελθόν και όλα αυτά τα παράδοξα που δημιουργούνται, ρε παιδί μου, στα time travels. Deadpool βλέπουμε, τα δεχόμαστε και προχωράμε. What's this one do? Και εδώ η Deadpool και η Cable έπαθαν ό,τι και η Marvel όταν αποφάσισε να ξεπουληθεί στην Disney. Yes. Hey, Ness! Ness! Ελάτε ρε παιδιά, ελάτε ρε παιδιά! Ένα Ness ήταν ο άνθρωπος τόση ώρα, θα το φέρει κανένα! Τι θα γίνει, παράδεισο σου λέει μετά! Άστα ρε κουέι, δεν αξίζει, γύρνα πίσω! Kids give us a chance to be better than we used to be. The kid! Ναι, ναι, εντάξει, καλά. Και μάλλον τώρα οι περισσότεροι θα πιστήκατε ότι όλα αυτά ο Deadpool που θα γίνουν στη συνέχεια της ταινίας θα τα κάνει επειδή νοιάζεται για το παιδί, ε! I'm there! I'm not gonna abandon this kid. He's never had anyone. Ever. I need to be selfless. Τουλάχιστον εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν θέλω να πιστέψω ότι το κάνει για το παιδί, γιατί ρε παιδιά μιλάμε για τον Deadpool και εγώ τον Deadpool τον θέλω παρτάλι. Δεν τον θέλω κι αυτόν ήρωα ρε παιδιά. Ήρωες που σώζουν παιδάκια έχουμε πάρα πολλούς, δόξα το Hollywood. Ο Wade Wilson δεν ήταν, δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει και ποτέ ένας ακόμη από αυτούς. Εγώ τουλάχιστον δεν το γουστάρω αυτό. You're my hero. No. That I hate. Αυτό ακριβώς. Να μην ξεχνάμε και τις αξίες μας, ρε παιδιά. We need to build a fucking team. My body is an instrument of death. Ντοπίντερ, παιδιά, ντοπίντερ. Να το θυμάστε αυτό το όνομα, γιατί είναι ο μεγαλύτερος villain που έχετε δει ποτέ να δημιουργείται σιγά-σιγά μπροστά στα μάτια σας. Ορίστε, και αυτό ήταν κυρίες και κύριοι. Το κρυφό τέρας και ο Fire Fist έγιναν κολλητάρια, συνεργάτες, επειδή απλά του πήγε να πιάτο να φάει. Και άλλες ταινίες τώρα παλεύουν να φτιάξουν σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων και να τους βάλουν δύσκολες καταστάσεις να περάσουν μαζί για να δεθούν. Δεν χρειάζεται αυτά, ρε. Βάλε μια δοβαή. Λες και ο Τζάκερ να την σκυλή. That's just lazy writing. Α, ευχαριστώ πολύ, Deadpool, αν και θα το έλεγα κι εγώ. Και επειδή το αναφέρεις κι εσύ μέσα στην ίδια σου ταινία, που το έχει δηλαδή αυτό, δεν σημαίνει αυτόματα ότι δικαιολογείται κιόλας. Ούτε ότι αποδομείται. Όντως το σενάριό σου είναι τεμπέλικο και με τεράστια κενά. Συν ότι περιέχει πάρα πολλούς χαρακτήρες που δεν πρόλαβε ποτέ η ταινία να χτίσει, διότι μοιάζει να τρέχει και να μην φτάνει συνεχώς. Παιδιά, δεν πειράζει να ξεπεράσει και λίγο τις 2 ώρες η ταινία. Δηλαδή, ας ήταν 2 ώρες και 1/4, δεν θα λέγε κανένας όχι. Αρκεί να γινόταν η δουλειά σωστά. Ναι, παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, αλλά από εμένα είναι όχι. Η βαθμολογία 7,6 που έχει το Deadpool 2 στο IMDb, για εμένα είναι έγκλημα. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά όμως, γιατί θα πάμε στην ομάδα που έφτιαξε ο Deadpool, η οποία αποτελείται από τον τύπο από τις διαφημίσεις Old Spice, a.k.a. Bedlam, από έναν τυπά που το 2018 δεν σου έλεγε τίποτα η εμφάνισή του, όμως εν έτη 2024 αυτή η μάσκα σου θυμίζει πάρα πολλά. Είχες βάλει μια τέτοια μασκούλα, παραδέξου το. Και μετά τις απαγόρευσαν αυτές τις μάσκες, απλά γιατί θέλουν να πουλήσουν και τις άλλες για να μην τους μείνουν. A.k.a. Zadgeist. Ο οποίος Zadgeist, θα πούμε πως πετάει όξινο εμετό. Τώρα, πώς βοηθάει μία πλαστική μάσκα σαν αυτή που φοράει στον όξινο εμετό, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, εδώ βάλανε μισή κάπα στον Cable. Εδώ θα κολώνα. Συνεχίζουμε με τον πρωταγωνιστή των ταινιών Mortal Kombat. Ξέρετε για ποιον λέω. Για τον Yellow Panther. Για να περάσουμε στην... Meet. Domino. What's your shtick? I'm lucky. Wow! Καλησπέρα. Τι με κοιτάτε, παιδιά, δεν έχω να πω κάτι άσχημο εδώ. Αυτή, παιδιά, είναι η Ντόμινο, η οποία μπορούμε να πούμε πως είναι το αντίθετο του Μητσοτάκη. Η κοπέλα είναι απλώς κολόφαρδη, ρε παιδιά, το οποίο καταλαβαίνετε πως την καθιστά άτρωτη. Δεν νικέται, ρε παιδιά, η τύπισσα. Peter. Any powers you want to tell us about? Any, I don't have one. Το επόμενο μέλος είναι ο Peter Parker, εάν δεν τον τσιμπούσε ποτέ η ραδιενεργία Αράχνη, και για το τέλος έχουμε το μοναδικό ποιοτικό project που έχει βγάλει η Disney τα τελευταία χρόνια. Τι, δεν είδατε τίποτα. Λογικό. You're in. Yeah. Εντάξει, εντάξει ρε το Peter, εντάξει, ένα αστείο κάναμε. Μεγαλύτερος villain. Russell's in a convoy heading southbound on Jerry Duggan Parkway. The monster's with them, I wouldn't fuck with him. Α, μάλιστα παιδιά, μάλιστα. Ο κακός μας εδώ πέρα μαθαίνει όλα όσα θέλει για τον Deadpool από τον Weasel. Αναρωτιέμαι πού το έχω ξαναδεί αυτό. I've seen this girl. Oh, this must be Vanessa. I've heard so much about you.
ουσιαστικά, παιδιά, τι καταλαβαίνουμε σιγά σιγά, πως το Deadpool 2 στην βάση του είναι μια κόπια του πρώτου κατώτερης ποιότητας. That's just lazy writing. Α, ναι, ναι, με τεμπέλικο σενάριο. Εντάξει, το είχα πει πιο πριν και αυτό είπα να μην το ξανααναφέρω, αφού ήθελες. Hang the laundry out at 1300 feet, intercept the convoy and grab the boy. Let's bring on the carnage, baby. Όπα, αυτή η ατάκα είναι κλεμμένη από αλλού, Μπερδεύτηκε μάλλον ο Μαν. Αλλά, παιδιά, έχω πάρα πολλά ερωτήματα εδώ πέρα. Πάρα πολλά. Πρώτον, πού ακριβώς βρήκε ο Deadpool τα χρήματα για να νοικιάσει ολόκληρο ελικόπτερο για να μεταφέρει την ομάδα του? Δεύτερον, ποιο είναι το κίνητρο των μελών της ομάδας αυτής για να δικαιολογείται η ύπαρξή τους εκεί πέρα? Τους πληρώνει, τους έταξε δόξα, τους έταξε σε όλο ταινία στο μέλλον, τι? Και τρίτον, για ποιο λόγο πήδαν από ένα ελικόπτερο για να σταματήσουν την μεταφορά των κρατουμένων που γίνεται από την Icebox, η οποία γυρίζεται ο δικός? Α, μάλιστα, γι' αυτό, εντάξει. Αστείο, δεν λέω, και εγώ είχα γελάσει πάρα πολύ την πρώτη φορά που το είχα δει, αλλά νομίζω πως θα είχε περισσότερη πλάκα διαχρονικά εάν όλο αυτό είχε μεγαλύτερο βάθος και δεν γινόταν ρούκου. Ωπα ρε, τελικά ο Vanisher ήταν ο Brad Pitt. Κοίτα να δεις, τελικά αυτό το παλικάρι, παιδιά, έχει ταλέντο στο να συμμετέχει σε ταινίες που ουσιαστικά δεν πρέπει να υπάρχει. Ω, άντε να σας χαρώ ρε παιδιά, άντε, ο Cable φοράει ολόκληρη την κάπα τώρα. Βασικά δεν είναι κάπα τελικά, είναι αδιάβροχο με κουκούλα. Για να μην τραβάει τα βλέμματα λογικά, γιατί θέλει να είναι διακριτικός ο άνθρωπος. Α, άκυρο. Α, διπλό άκυρο. Εντάξει, παιδιά, εννοείται πως η Domino θα ήταν η μοναδική που θα επιζούσε από την X-Force, γιατί πόσα λεφτά να δώσει αυτή η Fox. Εντάξει, παιδιά, έβαλε και κάμε με τους παλιούς X-Men, δηλαδή από κάπου πρέπει να κόψει. Ρε, 750 εκατομμύρια καθαρό κέρδος είχατε από την πρώτη ταινία. Και μπορώ να σας πω, παιδιά, με απόλυτη βεβαιότητα πως το αγαπημένο μου πράγμα από αυτή την ταινία είναι η Domino, η οποία έχει και φοβερή εμφάνιση και είναι εκπληκτική ηθοποιός της Zazie Beetz που την υποδίεται και πολύ ωραίο κόνσεπτ όλο αυτό με την τύχη, αλλά δεν έμειναν μόνο εκεί, γιατί δείχνουν ότι ξέρει να ρίχνει και βρωμόξυλο. Δείτε, ας πούμε, αυτό το στιγμιότυπο. Ο Cable πετάει την Domino στον αέρα και αυτή πιάνεται από τις άκρες του φορτηγού, γυρίζει και τον πιάνει κεφαλοκλείδωμα με τα πόδια της. Εκπληκτική χορογραφία μάχης εδώ πέρα. Μπράβο σας για αυτόν τον χαρακτήρα. Πιστεύω επιβάλλεται να την ξαναδούμε και στο Deadpool and Wolverine. Μην κάνετε κανένα αστείο και δεν τη δείξετε. That's my boy. Εγώ τώρα να ρωτήσω για κάτι άλλο. Αυτοί εδώ έχουν καταστρέψει τη μισή Αμερική εκεί πέρα. Όργανα της τάξης δεν υπάρχουν κάπου. Η αποστολή αυτή που μετέφερε τους πιο επικίνδυνους μεταλλαγμένους κακοποιούς στον πλανήτη είχε για συνοδεία μόνο δύο τζιπάκια. Δεν είχε ελικόπτερα, δεν είχε θωρακισμένα φορτηγά. Οι X-Men στην τελική, πού είναι, τους πήρε ο ύπνος? Αυτοί πλαγώνονται 10 λεπτά εκεί πέρα. Oh God, that hurts. Αλλά παιδιά, δεν θέλω να μου ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, γιατί ό,τι και να πήγε στραβά, θα πήγε για να υποφεληθεί η Domino. Η Domino είναι με το μέρος του Deadpool, άρα... Juggernaut! I thought that was you! But I am a huge fan! Uncanny X-Men, 183, Thor 411, X-Men Unlimited 12... Πάντα μου αρέσει να βλέπω τον Deadpool να γίνεται σπασικλάκι, γιατί όπως θα καταλάβατε, αυτά τα τεύχη που αναφέρει εδώ πέρα δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία. Και επίσης δεν είναι καθόλου τυχαίο που αγαπημένος χαρακτήρας του Deadpool από τα κόμικ είναι ένας villain, έτσι. Ο τύπος ξεκάθαρα, παιδιά, γουστάρει Juggernaut με όλο του το είναι. Τώρα με το μισό. Και εδώ, ρε παιδιά, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Θα ήθελα να μου γράψετε στα σχόλια εάν σας αρέσει τόσο γκορ καφρίλα στις ταινίες ή όχι. Το έχω απορία γιατί εγώ δεν είμαι τόσο φαν, για να πω την αλήθεια, ρε παιδί μου. Μου αρέσει η καφρίλα του Deadpool, αλλά όπως γίνεται και στο The Boys στις επόμενες σεζόν, το πράγμα ξεφεύγει αρκετά πολλές φορές και μου χαλάει το πράγμα. Τόσο αίμα και χυμαδιό δεν το γουστάρω.
Εσείς όμως. Ράσο! I have a mission to get my revenge. Ωρε παιδιά, είναι που είναι αχώνευτος. Έχει και αυτή την αχώνευτη σπαστική νεοζηλανδέζικη προφορά. Έρχεται και δεν είναι το γλυκό. You're not the revenge type. Take it from a friend. Friend? Ρε παιδιά, δεν μπορώ να χωνέψω το ενδιαφέρον του Deadpool για τον χαλασμένο Γιατσιρόμπε. Δεν μπορώ με τίποτα. I need your help. And trust me, I'm even less happy about this than you are, but you unleashed the juggernaut, you dumb cunt. Cable, συγγνώμη που θα σου πω αδερφέ, αλλά ο μικρός ελευθερός του Juggernaut, όχι ο Deadpool. Έλα, μην λέμε και ότι θέλουμε τώρα! I got two charges, one to get me here, one to get me home. Well, that's just lazy writing. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Παιδιά, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο εδώ. Για να συνεχίσουμε όμως, για να ακούσουμε γιατί ο Cable προσπαθεί να σκοτώσει τον λευκό Mr. Popo. Your boy's gonna kill the headmaster of the orphanage tonight. So he keeps killing until one day he kills the wrong fucking people. My people. Α, μάλιστα. Άρα, παιδιά, το ηθικό δίδαγμα εδώ είναι πως δεν πειράζει κάποιος να σκοτώνει γενικά. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε εδώ να το σταματήσουμε, αλλά αρκεί να μην σκοτώσει κάποιον δικό μας. Εκεί πρέπει να κάνετε όντως κάτι δραστικό για να το σταματήσετε. Μπράβο, Cable! It was my fault she died. It was my job to stop people like him. Connection, κυρίες και κύριοι! Τώρα ναι, τώρα ο Deadpool θα τον βοηθήσει τον καλώδιο, αρκεί να βοηθήσει και εκείνος τον Deadpool. If you know what I mean. If we can get to him before that happens, promise you'll give me a chance to put him on a different path. Let's not... I'll give you 30 seconds. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτή η ταινία να πηδάει από το κόψιμο στη μέση του Deadpool σε σοβαρές κουβέντες και στο πώς θα φέρουμε στο σωστό δρόμο τον Fire Fist. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μάλλον έχω, αλλά θα τα πούμε στο τέλος αυτά. Backup. Bathe in the blood of your enemies. Ο μεγαλύτερος βίλεν όλων των εποχών. 50 years from now you're very dead. Your entire generation f***ed this planet into a coma. Τότε γιατί προσπαθεί ο Μαν να σώσει τη γυναίκα του και το παιδί του, αφού σε 50 χρόνια από εκείνη τη στιγμή όλοι ψοφάνε ούτως ή άλλως. Βρε και αυτέ, αντί να προσπαθήσεις να σώσεις ολόκληρο τον πλανήτη, ολόκληρη την ανθρωπότητα, κοιτάς την πάρτι σου. Α, παιδιά, όντως κολλητοί θα γίνουν με τον Deadpool στο μέλλον αυτή. Καλά το είπε λίγο πριν. Watch my back. I got the old man. Amen, brother. Ρε παιδιά, πότε αυτοί ακριβώς έγιναν αδέλφια, πότε πρόλαβαν, πριν μία μέρα γνωρίστηκαν, μόλις πριν λίγες ώρες ειδωθήκανε για πρώτη φορά. Τι γίνεται? Welcome to the party, bitch, I'm about to catch a body. Punch him in his shit, we don't give a fuck about it. Δείτε τον Dopinder που τρέχει δίπλα σας, παιδιά, ο τύπος διψάει για αίμα, μιλάμε. Λίγο άμα τον αφήσουν μολυτό, θα τον σκοτώσει μόνος τον Juggernaut. You should probably head back to the car. Α, εντάξει ρε παιδιά, μαθαίνει ακόμα, θέλει δουλίτσα ακόμη, αλλά είναι δυνατός. Τι μουσικάρα έχουν παίξει για τον Juggernaut, θεέ μου, αχ, ακούστε! Μιλάμε κολοσιαία μουσική σύνθεση, θα μπορούσε να πει κάποιος. Είδατε τη σύνδεση έκανα, έτσι. Να συνθέσει και κάποιος κάτι σωστά σε αυτήν την ταινία, ρε παιδιά. Και εδώ είναι ακριβώς αυτό που σας είπα πιο πριν στο βίντεο, παιδιά. Ο μικρός φωνάζει πέστο, πέστο συνεχώς στον κεφτέ, τον ιδιοκτήτη του ιδρύματος, θέλοντας να του πει αυτό. Μία φράση που υποτίθεται θα κάνει πιο έντονη αυτή τη σκηνή, θα ανεβάσει την κλιμάκωση και θα σε κάνει και εσένα που βλέπεις την ταινία να συμπονέσεις τον πρωταγωνιστή. Να πας δηλαδή με τη μεριά του, να τον καταλάβεις. Αλλά εφόσον η ταινία δεν έχει δώσει χρόνο στα βασανιστήρια του μικρού από τον τύπο αυτόν, δεν έχει κάνει δηλαδή τον θεατή αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων, εκείνος δεν μπορεί και να συνδεθεί συναισθηματικά μαζί τους. Και κατ' επέκταση ούτε με τη συγκεκριμένη φράση. Ρε παιδιά, αυτό που είπα και πιο πριν, ένα τεταρτάκι ήθελε, ένα τεταρτάκι και θα είχαν γίνει όλα πάρα πολύ καλύτερα. Θα έχετε σίγουρα μια πολύ καλύτερη ταινία. Πω! Παιδιά, αυτοί του έκαναν τον κόλο πολύ πριζό. Damn, if
feels good to be a gangster. Go home, Wayne. You're ruining everything. Ε, πείτε μου τώρα εσείς ρε παιδιά, πείτε μου, νιώθετε καμία συμπόνια για αυτό το χαρακτήρα? Γιατί θα τρελαθώ? Γιατί εγώ ότι πάθω το ευχαριστιέμαι και δεν νομίζω ότι είναι στόχος θηρίας αυτός. Listen, I'm the wicked. We're here by my hand. Άντε πάλι με αυτή τη φράση, άντε πάλι. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. I got one more idea. It's just a really bad one, even for me. Wade, what are you doing? Ο Wade βάζει το κολάρο που απενεργοποιεί τις σούπερ δυνάμεις του παιδιά και θέτει σε εφαρμογή το τελευταίο κόλπο για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του αχώνευτου. Οπότε. Τρώει σφαίρα για εκείνον. Πάπαλα, παιδιά, πάει ο Deadpool και στην ουσία δηλαδή πετυχαίνει αυτό που προσπαθεί να κάνει σε ολόκληρη την ταινία. Tell me they got that in slow motion. Α, όχι ακόμη, ζει, αλλά από στιγμή σε στιγμή. Hey, bear, it worked. Ορίστε, παιδιά, δούλεψε το κόλπο. Το αρκουδάκι της κόρης του Cable πλέον δεν είναι καμένο, οπότε όλα καλά. Αν δεν ήθελε κιόλας ο Wade να πεθάνει Sonic και Dev, θα ήταν όλα πολύ καλύτερα, αλλά. Stop. Just let it happen. Το είπαμε ξανά, παιδιά, ο τύπος δεν γουστάρει απλά να ζει χωρίς την Βανέσα, οπότε και επιλέγει να πεθάνει. Before I go, sorry, I got a bit more in me. Όχι ακόμη, εντάξει, ζει. Θα πεθάνεις να τελειώνουμε, έχουμε και δουλειές. Oh, it's so hard to go. Θα φύγουμε εμείς σε λίγο, πώς το πας. Do you see that beautiful bright light? There it is. Ναι, ρε Wade, ναι, εντάξει, σε καταλαβαίνω εδώ, το παθαίνω κι εγώ συχνά αυτό με το γύρισμα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά όμως, δεν θα πεθάνουμε κιόλας, τι να κάνουμε. Εμείς, εσύ πάλι, τι θα γίνει. Και αυτό που υποσχέθηκε στην αρχή της ταινίας τελικά το έκανε. Όμως επειδή σας είπα πως θα κάνω εγώ plot twist. Ο Καλώδιος γυρίζει πίσω στο χρόνο, θυσιάζει δηλαδή τον ένα γεμιστήρα, να τον πω, που το απέμεινε, για να γυρίσει και να σώσει τον Wade. Well. What are you doing? Somebody swiped right. Του βάζει λοιπόν στο ύψος της καρδιάς κάτι και λίγο μετά. Genuine high-grade lead. Ε, ναι, ρε παιδιά, ναι. Εδώ θέλει χειροκρότημα. Θέλει χειροκρότημα. Γιατί το νόμισμα, κυρίες και κύριοι, αυτό το αντικείμενο που μας συντροφεύει σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, σώζει τη ζωή του Mr. Pooh. Και δίνει ταυτόχρονα μια γερή κλωτσιά για να συνεχιστεί το σενάριο. The day of reckoning is here! Ο μεγαλύτερος βίλεν που έχει δημιουργηθεί ποτέ! Μη και δεν τον γυρίσετε σε τεράστιο εχθρό σε κάποια από τις επόμενες ταινίες. Μιλάμε, θα χεστούμε! The Lord works in mysterious ways. Ο Wade λοιπόν, αφού το επισκέβασε η Negasonic το ρολόι του Cable, γυρνάει πίσω στο χρόνο για να διορθώσει κάποια προβληματάκια. Το ένα είναι η τερατογένεση Wade Wilson που είχαν φτιάξει ταινίες X-Men. Me, don't scratch, cleaning up the timeline. Love you. Αν και πλέον, παιδιά, προτιμώ την εκδοχή super duper εδώ πέρα, ειδικά μετά τα πρόσφατα μαντάτα. But one day your old pal Wade's gonna ask you to get back in the saddle again. When he does, say yes. Right. Δεν γέρασε πολύ όμορφο αυτό. Και δεν θα μπορούσε, δεν γινόταν να μην διορθώσει. I'll be right back. Τον χαμό της Βανέσας. Και το δικό μου plot twist, παιδιά, που διορθώνει όλη την ταινία, είναι πως ο Wade Wilson δεν νοιάστηκε ποτέ για τον μικρό και όλα αυτά τα έκανε για να πάρει το ρολόι από τον Cable, να γυρίσει πίσω στο χρόνο και να σώσει τη Βανέσα. Ναι, παιδιά, ναι, το ξέρω, μπορεί να είμαι μόνος μου σε αυτό, αλλά εγώ έτσι θέλω να βλέπω την ταινία αυτή. Συμπαθάτε με, αλλιώς δεν μπορώ να τη δω. Τώρα θέλω να μου κάνω τον Deadpool ήρωα. I didn't lie what kind of film this was. If there's anything you take away today. Είναι πως σε 50 χρόνια η ανθρωπότητα θα έχει χαθεί, άρα και τώρα που σωθήκατε όλοι, είναι δώρον άδωρον. Τι, όχι. Walk away! Just walk away! Α, ναι, παιδιά, σώθηκε και ο θνητός Peter Parker. Δεν πρέπει να ενδιαφέρει και κανένα, αλλά δεν μπορούσα να μην το αναφέρω. Και άντε, άντε για σας, θα αναφέρω και το όνομα Green Lantern. Άντε. Welcome to the big leagues, kid. You're welcome, Canada. Αν και μόνο που το λέω, παιδιά, νιώθω ότι πονάω και ότι χάνω χρόνο, και ήδη έχασα πολύ βλέποντάς το. Ευτυχώς δεν το είδε ο ίδιος ο Ryan Reynolds. I've never seen Green Lantern. Neither have I. Και that's it, φίλες και φίλοι. Αυτό ήταν το Deadpool 2.
Του οποίου, όπως τα καταλάβατε, μεγάλος φαν δεν είμαι, δεν μπορώ να πω ψέματα ούτε να το παίξω κάτι άλλο, αλλά κάποια όμορφα πραγματάκια δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι έχει. Πάντως, όσες φορές νιώθω την ανάγκη να δω Deadpool, πιο εύκολα επιστρέφω στην πρώτη ταινία παρά σε αυτή. Με την πρώτη, ρε παιδί μου, περνάω πάρα πολύ καλύτερα και πιστεύω ότι έχει την σωστή δόση καφρίλας σύμφωνα πάντα με τις δικές μου προτιμήσεις. Τώρα λοιπόν, είστε πανέτοιμοι για να δείτε το Deadpool and Wolverine που έρχεται στους κινηματογράφους τέλη Ιουλίου. Όντας πλέον ο Deadpool μέρος του MCU, βγάζοντας κιόλας την πρώτη R-rated ταινία του ενιαίου κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel. Εύχομαι, παιδιά, επειδή έχουμε πονέσει από τη Marvel τα τελευταία χρόνια, να είναι τουλάχιστον αντάξιο των περιστάσεων. Ελπίζω να περάσατε τέλεια με το σημερινό βίντεο. Θα ήθελα, όπως πάντα, να μάθω και τη δική σας άποψη για την δεύτερη ταινία Deadpool και ποια προτιμάτε από τις δύο, ρε παιδί μου. Προτιμάτε την πρώτη ή τη δεύτερη? Γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok, που ανεβαίνει συνεχώς υλικό και πάρα πολύ ξεχωριστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι super. Έλα!